για τον ερώτα της βασανό μεγάλο. Βάλε λιώνω στα αγγίγμα της και για τα φιλιά της θέλω να πεθάνω. Όχι, δεν αδικά μόνο. Γιώργο, πες μου κάτι. Την πρώτη φορά που άκουσες τραγούδι σου να παίζει το ραδιόφωνο, τι θυμάσαι? Θυμάμαι. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ήτανε, το ξέρεις ότι θα παίξει, δηλαδή σου είχαν πει ότι ξέρεις, έχουμε κανονίσει στον τάδε σταθμό, θα παίξει σήμερα πρώτη φορά το κομμάτι σου, κάτσε να το ακούσεις. Δεν το ξέρω, αλλά εννοείται πως είχα στηθεί πάνω 4 ώρες και άλλαζε σταθμό συνέχεια για να το ακούσω. Να σου πω, οδηγούσες? Όχι, ήμουν στην Κύπρο, ήμουν ακόμα 17 χρονών, δεν είχα βγάλει άδεια ακόμα. Και το άκουσα από ένα κυπριακό σταθμό. Τι σκέφτηκες εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου? Σε αυτή την πρώτη φορά είναι, που... Είναι πραγματικά μία φορά νιώθεις αυτό το συναίσθημα. Μία φορά είναι πραγματικά. Είναι η πρώτη, δεν ξεχνιέται ποτέ. Είναι πάρα πολλά συναισθήματα μαζί. Είναι ότι επιτέλους αυτό που προετοιμάζω τόσα χρόνια το ακούει και κάποιος άλλος. Θέλω να μου πεις και στη δημιουργία των τραγουδιών. Το πρώτο κομμάτι που έγραψες και είπες εσύ και έκανε επιτυχία ήταν αυτό που μέσα σου, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, αυτοικανοποιήθηκες, πήρες τα εύσημα ή στην πρώτη επιτυχία που έδωσες σε άλλον. Πού αισθάνθηκες πιο ότι είναι δικό μου αυτό το κομμάτι? Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, γιατί είναι κομμάτι της ψυχής μου.